σκεφτόμενος τον εαυτό μου πριν 22 χρόνια ως 20χρονος, το ότι χαρτζηλίκη έπαιρνα από τον πατέρα μου, ας πούμε, ότι δουλεύαμε, τι έπαιρνα και δουλειές, έκανα το ίδιο πράγμα και εγώ τώρα στο κατάστημά μου. Δηλαδή, τι έκανα. Πριν 22 χρόνια, στη δεκαετία του 90, το ποτό σε ένα καφέ μπαρ ήταν 1,5 χιλιάρικο. Εγώ το έκανα 4,5 ευρώ. Η μπύρα ήταν 1,000 δραχμές. Εγώ την έκανα 3 ευρώ, όπως και το κρασί. Και ο καφές ήταν στις 800 δραχμές, όπως το έκανα στα 2,5 ευρώ. Σκεπτόμενο ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή και με την ανεργία που δεσπόζει και υπάρχει αυτή τη στιγμή στους νέους ως 50% και δεν έχουν χρήματα από τους γονείς, τους έκανα εγώ μια πρόταση κάτω στην παραλία να έρθει ο κόσμος μέσα να μπει να διασκεδάζει, γιατί κανείς νέος δεν κάθεται σπίτι, όλοι βγαίνουν έξω, όλοι είναι έξω από τα σπίτια τους και όλοι γυρίζουν να μπορούν να βρουν ένα στέκι για να μπορούν να καθίσουν. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία εύκολη δουλειά. Αυτό το βλέπουν όλοι και γι' αυτό δεν γίνονται και δουλειές. Τώρα γίνονται δουλειές στο κλάδο μας, γιατί είναι πιο εύκολες. Μαζεύονται 4-5 άνθρωποι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Σίγουρα η πολιτεία είναι απέναντί μας, δεν είναι σύμμαχος μας. Παράδειγμα, αυτό τώρα που είναι με το ΙΚΑ, με την ανασφάλεια στην εργασία, όταν τιμωρεί μια επιχείρηση με 10-500, αυτό είναι δυσβάστακτο. Δεν μπορεί αυτό να βγει. Ο κλάδος μας δεν μπορεί να τυποποιηθεί και να μπει σε ένα πλαίσιο που να πει ότι εγώ θέλω αυτά τα άτομα, τα οποία υπάρχει πάντα ένας χρωμός και ένας σκελετός οι οποίοι είναι, αλλά όταν υπάρχει μία εκδήλωση ή γίνεται γιορτές, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε, να έχουμε ένα λογιστήριο όπως θέλει το σύστημα Εργάνη, να δηλώνονται στον ΑΕΔ, στο ΙΚΑ, για να υπάρχει, ενώ παλιά μας έδινε δυνατότητα ο νόμος, στο πορτοκαλί βιβλίο γράφαμε τον εργαζόμενο και σε 7 ημέρες τον δηλώναμε. Τώρα σου λέει την ίδια ώρα. Δεν μπορεί τώρα το βράδυ, άμα έχω εγώ δουλειά, να πω το λογιστή μου, ή κάνω το εσύ, ή να έχω έναν εδώ μέσα να πληρώνω. Το καλύτερο που είχαμε και ως δικαστικό όργανο που είχαμε προτείνει στο Υπουργείο Εργασίας ήταν το λεγόμενο κουπόνι, το εργόσιμο. Να είχαμε κάποια κουπόνια, οπότε επιτόπου να τα γράφαμε, να πληρώναμε τον εργαζόμενο με κουπόνι, να πήγαινε ο εργαζόμενος την άλλη μέρα στην τράπεζα και όταν το εισέπρατε, η τράπεζα να παρακρατούσε την εισφορά του και να ήταν όλοι να γίνονται να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό για ποιο λόγο δεν προχωράει? Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω επειδή δεν προχωράει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος στην πολιτεία, δεν ξέρω τι έγινε. Με τους ελέγχους, εδώ εφορίες και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλοί έλεγχοι. Έτσι. Πάρα πολύ έλεγχοι και από την εφορία και από το ΙΚΑ. Τώρα έχει βγει και μια οικονομική αστυνομία, η οποία ελέγχει τα πάντα. Δεχόμαστε πάρα πολλούς έλεγχους, πάρα πολλούς. Καταρχάς, με το κάπνισμα ο νόμος υπήρχε. Για να μην είμαστε κι εμείς υπέρ της δημόσιας υγείας. Αυτό πρέπει να το δηλώσουμε. Είμαστε κι εμείς υπέρ αυτού. Απλά, ως καταστηματάρχες, να μας δίνει η πολιτεία το δικαίωμα να επιλέγουμε τι κατάστημα θέλουμε. Δεν μπορούμε εμείς να παίξουμε το χωροφύλακα επειδή έχει αδυναμία η πολιτεία να ελέγξει. Εμείς εδώ έχουμε καταστήματα, κάνουμε μια παροχή υπηρεσιών προς τον κόσμο και τίποτε άλλο. Ας μας δώσει δυνατότητα να επιλέξουμε τι κατάστημα είμαστε, καπνιστών ή μη καπνιστών. Και αυτό μπορώ να σας πω ότι όταν έχει εφαρμοστεί ο νόμος, όταν φτάσαμε σε σημείο να καταγγέλνουμε εμείς τους πελάτες, γιατί δεν μπορούμε να πετάξουμε κάποιον από δημόσιο χώρο έξω παρά μόνο να το καταγγείλουμε, δεν δεχόταν την καταγγελία μας. Λέγανε δεν ξέρουμε, βρείτε τρόπο. Μα τι τρόπο να κάνουμε? Να τον βγάλουμε, απαγορεύεται. Να τον χτυπήσουμε, δεν μπορούμε να χειροδιώσουμε κανέναν. Ελάτε να τον ελέγξετε. Δεν γινόταν τίποτα. Ούτε μπορεί να είναι εύκολη λύση σε ένα κατάστημα. Βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή, μπήκε μια υπηρεσία, μπήκε ένα όργανο, κόβει ένα χαρτί, το πετάει και φεύγει. Και μετά ο κάθε επιχειρηματίας τρέχει πίσω από το χαρτί να δει τι είναι αυτό, ή τι είναι διοικητικό, ή τι είναι κάτι άλλο. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε λάθος δρόμο η πόλη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ο φραπές σαν προϊόν παρασκευάστηκε και δημιουργήθηκε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό αυτό. Υπάρχουν άλλες χώρες και άλλες πόλεις και στην Ευρώπη, οι οποίες διαφημίζουν και κάνουν μάλιστα και τουρισμό για άλλο πράγμα. Γιατί εδώ αυτό να μην τονωθεί και να μην δημοσιευτεί και να γίνει ένας δώρος. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή κάτι άλλο που κάνουμε, κάποιες άλλες προτάσεις που θέλει να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση είναι καλύτερες από το φραπέ. Δεν το βλέπω κακό. Και εξάλλου, για να τελειώνει αυτό τώρα το παραμύθι με το καφέ που υπάρχει στην Ελλάδα γενικά. Η Ελλάδα είναι το πιο φθηνό πάρκινγκ ανθρώπων. Έτσι όπως δουλεύουν τα μαγαζιά. Και τι εννοώ με αυτό. Βρείτε μου εσείς ένα πάρκινγκ για 2 ώρες με 3 ευρώ που μπορείτε να βάλετε το αυτοκίνητο που είναι σίδερα και όχι ένας άνθρωπος. Μία ζωή. Εδώ έρχεται ο άλλος, καταναλώνει ένα καφέ στα καταστήματά μας κάθε 2 ώρες και φεύγει. Δεν είναι ακριβό.
και να καταλάβουμε κάτι, ότι στα καταστήματα δεν πουλάμε το προϊόν. Η παροχή είναι όλη που έχουμε. Πουλάμε να πάρει όλο το καφέ του και να φύγει και όχι πολύ φθηνά. Αλλά να το πιει απέναντι στα παγκάκια ή να πάει στον δρόμο. Είναι, υπάρχει τέτοια πρόταση. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ακριβώς ο καφές. Δεν είναι όπως το εξωτερικό που πίνεις ένα καφέ σε 5-10 λεπτά και σηκώνεσαι και φεύγεις. Είναι η διασκέδαση. Βέβαια, έτσι ακριβώς στην Ελλάδα ο καφές είναι διασκέδαση. Ο άλλος λέει πάω να πιω καφέ και κάθεται 2-3 ώρες και δίνει ραντεβού με την παρέα του, με τους φίλους του και κάθεται και διασκεδάζει. Ζεσταίνεται. Ξέρετε τώρα, εμείς την αντιμετωπίζουμε το βράδυ. Πάρα πολλά σπίτια τα οποία δεν έχουν θέρμανση. Έρχονται τα καταστήματά μας και θερμαίνονται. Λέει πάμε να περάσουμε 3-4 ώρες και πάρε μετά κοιμούνται. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί είναι κακό αυτό.